θα ξεκινήσω την παρέμβασή μου μια σύντομη αναφορά στο άρθρο της συγκεκριμένης τροπολογίας, όπου έχει γίνει πολλαπλή συζήτηση, κύριε Υπουργέ. Το άρθρο αυτό πρέπει να διορθωθεί, να τροποποιηθεί και να περιλαμβάνει όλους τους εργαζόμενους οι οποίοι έχουν προσωπική διαφορά στο Υπουργείο Οικονομικών αλλά και στο Υπουργείο Ανάπτυξης, όπως για παράδειγμα τη ΜΟΔ. Γιατί ανησυχούν οι εργαζόμενοι στη ΜΟΔ ότι δεν τους καλύπτει όλους. Άρα, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να συμπληρωθεί που έχουν διοριστεί, μεταταχθεί ή μετακινηθεί μέχρι τις 31 Τρίτου του 2023. Και αυτό πρέπει να το δείτε και να έρθει άμεσα αυτή η διαφοροποίηση. Διαφορετικά, εμείς το λέμε έτσι όπως είναι διατυπωμένη η τροπολογία, δεν μπορούμε να την ψηφίσουμε αν δεν υπάρξουν συγκεκριμένες διορθώσεις που ζητούν οι εργαζόμενοι. Δεύτερο σημείο. Επί της ουσίας της συζήτησης στη σημερινή ολομέλεια απασχόληση υπόθεση ιδιωτικού χρέους και διαχείρισης κόκκινων δανείων. Ιδιωτικό χρέος βέβαιως δεν είναι μόνο τα κόκκινα δάνεια. Είναι και τα χρέη που έχουν τα λαϊκά στρώματα στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία, στους δήμους και αλλού. Άρα λοιπόν πρέπει να το δούμε συνολικά. Αλλά από όσους τοποθετήθηκαν, έστω και αποσπασματικά για τα κόκκινα δάνεια στις τράπεζες, στα στεγαστικά, κανείς τους μα κανείς τους, στην κυριολεξία, δεν ανέφερε τις αιτίες. Για ποιο λόγο οδηγήθηκαν στην υπερχρέωση τα λαϊκά νοικοκυριά? Για ποιο λόγο δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν τα δάνεια τα οποία είχαν πάρει, δεν μπορούσαν να πληρώσουν στην εφορία τους φόρους ή στα ασφαλιστικά ταμεία της ασφαλιστικής τους εισφορές ή αυταπασχολούμενοι, οι επαγγελματίες, οι βιοπαριστές αγρότες? Γιατί σε αυτό το κομμάτι, το οποίο είναι το κυρίαρχο, το βασικό, είναι η αιτία της υπερχρέωσης, δεν αναφέρθηκε κανείς απολύτως? Γιατί όλα αυτά τα κόμματα έχουν βάλει το χέρι τους στο να οδηγηθεί η κατάσταση σε αυτό το σημείο. Και τι σημαίνει αυτό? Όλα αυτά τα κόμματα εξαπέλυσαν μια ολομέτωπη επίθεση απέναντι στο βιωτικό επίπεδο των λαϊκών στρωμάτων με μειώσει τους μισθούς. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, με μειώσει τις συντάξεις, με κατάργηση του 13ου, 14ου μισθού, 13ου, 14ου σύνταξης για τους δημόσιους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους. Μια επίθεση σφοδρότατη απέναντι σε αυτό, με αποτέλεσμα να χάσουν πάνω από το 30% τα λαϊκά εισοδήματα και μέχρι σήμερα, 13 χρόνια μετά, να μην τα έχουν αναπληρώσει ακόμη, παρά τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Και πάνω σε αυτά τα λαϊλατημένα εισοδήματα ήρθαν και επέβαλαν τα ίδια κόμματα, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, μια φοροεπιδρομή για να μπορέσει να ικανοποιηθεί ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δημοσιονομική εξυγίανση. Άρα και τους λαϊλατείς τα εισοδήματα και εξαπολύς φοροεπιδρομή. Για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο της υπερχρέωσης και δεύτερον, με τον νόμο Κατρούγκαλου σημειώθηκε η εισφοροεπιδρομή στους επαγγελματίες, στους αυταπασχολούμενους, στους βιοπαλλεστές αγρότες και τότε εκτινάχθηκαν τα χρέη που χρωστούσαν αυτές οι κατηγορίες προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Άρα λοιπόν αυτή είναι η αιτία και οι υπεύθυνες είναι όλες οι κυβερνήσεις μέχρι τώρα. Και δεύτερον, ενώ είχαμε αυτή την επίθεση στην ολομέτωπη στα λαϊκά στρώματα, είχαμε μια τεράστια προσπάθεια στήριξης, για παράδειγμα, του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Ανακεφαλαιοποίηση που πληρώνουν ο λαός και οι εργαζόμενοι, αναβαλλόμενος φόρος, μειώσεις τεράστιες των εργαζόμενων και των υποκαταστημάτων των τραπεζών και όλα αυτά στο να μπορέσει να θωρακιστεί επί της ουσίας το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Και η εικόνα που έχει διαμορφωθεί, κύριε Υπουργέ, για να πιάσουμε πρώτα την εφορία. Από τα 4.300.000 που χρωστούν στην εφορία, τα 4 εκατομμύρια περίπου χρωστάνε έως 5.000 ευρώ. Δηλαδή το 2,2% του συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών. Εμείς το λέμε καθαρά, διαγράψτε τα. Απαλλάξτε 4 εκατομμύρια κόσμο από χρέη έως 5.000 ευρώ στην εφορία. Γιατί τους έχετε τσακίσει με τη φορολογία. Γιατί δεν μπόρεσαν να πληρώσουν. Γιατί είναι δυνατόν ποτέ κάποιος να χρωστάει 5.000 για να κερδίσει κάτι? Τίποτα δεν κερδίζει. Είναι χρέη συσσωρευμένα, γιατί ακριβώς δεν έχουν καταφέρει να πληρώσουν. Διαγράψτε όλο αυτό το χρέος για να απαλλαγούν 4 εκατομμύρια κόσμος και κυνηγήστε τους μεγαλοοφειλέτες. Και όχι τους μικρούς, οι οποίοι δεν μπορούν να κρύψουν το όποιο περιουσιακό στοιχείο έχουν.
Ενώ αντίθετα οι μεγαλοφιλέτες που τους διαγράφεται τα χρέη από τις τράπεζες ανεπίδεκτα εις πράξεως, είναι αυτοί που έχουν τα περιουσιακά τους στοιχεία σε offshore εταιρείες, είναι αυτοί που έχουν τα περιουσιακά τους στοιχεία σε φορολογικούς παραδείσους ή σε τραπεζικούς οργανισμούς στην αλλοδαπή. Αυτοί μένουν ανέγκυκτοι από την ολομέτωπη επιδρομή των πληστηριασμών που κάνει και η εφορία. Αντίστοιχη εικόνα είναι και με τα ασφαλιστικά ταμεία. Άρα λοιπόν απαλλάξτε τους αυταπασχολούμενους, τους εμπόρους, τους βιοπαλαιστές, αγρότες από χρέη έως 20.000 που έχουν στα ασφαλιστικά ταμεία. Διευκολύνετε αυτές τις κατηγορίες να μπορέσουν πραγματικά να απαλλαγούν από το βραχνά και κυνηγήστε τους μεγάλους που χρωστάνε στα ασφαλιστικά ταμεία αντί να τους διαγράφετε τα χρέη έως 85% όπως κάνατε πρόσφατα και στην εφορία και στο ασφαλιστικό ταμείο αλλά και στις τράπεζες με τον πιλαδάκι η σημερινή κυβέρνηση ή όπως έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αντίστοιχες διαγραφές χρόνου ύψους 85% στο Μαρινόπουλο. Αυτή γιατί? Και στους εργαζόμενους, στους αυταπασχολούμενους, στους συνταξιούχους, στους βιοπαλαιστές να τους κάνετε διαγραφή το χρόνο τους. Που δεν έχουν να δώσουν. Ενώ αυτοί που έχουν να δώσουν τους διαγράφετε τα χρέη. Και βέβαια όχι μόνο σε αυτούς διαγράψατε χρέη, σε εφοπλιστές έχετε διαγράψει χρέη, σε βιομηχάνους έχετε διαγράψει χρέη, σε μεγαλοεπιχειρηματίες έχετε διαγράψει χρέη και προς τις τράπεζες και προς την εφορία και προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Και σας έχουμε ζητήσει επανειλημμένα. Δώστε μας ένα κατάλογο, όχι σε ποιους, σε ποιες κατηγορίες έχετε διαγράψει χρέη και σε τι ποσοστό. Για να φανεί η πραγματικότητα. Και έχουν διαγραφεί χρέη από το 2012 έως σήμερα. Την τελευταία δεκαετία. Δεν το κάνετε, ούτε οι τράπεζες δίνουν πια δάνεια έχουν διαγράψει ή έχουν κουρέψει σε αυτό το ποσοστό, ούτε η εφορία, ούτε τα ασφαλιστικά ταμεία. Γιατί ακριβώς θα φανεί ότι όλες οι κυβερνήσεις εξυπηρετούσαν μέσα από τις διαγραφές του χρόνου τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Και η λύση, ποια είναι η λύση απέναντι σε αυτή την κατάσταση? Η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας που ακολούθησε την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά τους πληστηριασμούς με τον νέο πτωχευτικό κώδικα και με το σχέδιο Ηρακλής που ήρθαν αυτά τα σχέδια και πάτησαν στη δυνατότητα που έδωσε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ τα φαντς να πάρουν τα κόκκινα δάνεια να τα διαχειριστούν, στους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς που επέβαλε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, στην μη προστασία της πρώτης κατοικίας και ταυτόχρονα στη μετατροπή του ιδιώνυμου σε ιδιώνυμο αδίκημα τους παρεμπόδιους των πληστηριασμών. Και μάλιστα τότε είχαμε πει για ποιο λόγο το κάνατε, ιδιώνυμο αυτό το αδίκημα. Για την προστασία, λέγατε, στην εισηγητική έκθεση της εθνικής οικονομίας μέσω της ακόλυτης διενέργειας των πληστηριασμών ως μέσον ενίσχυσης της ρευστότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος και αποφυγής ανάγκης νέας και ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Γι' αυτό το λόγο κάνετε το μετατρέψει στο ιδιώνυμο. Γι' αυτό το λόγο κάνετε ηλεκτρονικούς τους πληστηριασμούς για να διευκολύνει τον πληστηριασμό των πρώτων κατοικιών και όχι μόνο. Και σε αυτό το πλαίσιο ήρθε να πατήσει η πολιτική της σημερινής κυβέρνησης με το νέο πτωχευτικό κώδικα και το σχέδιο Ηρακλής για να εκτοξευθούν και να επιταχυθούν οι πληστηριασμοί σε μερικές εκατοντάδες χιλιάδες για τα επόμενα χρόνια. Μία διάταξη η οποία αποτελεί προαπαιτούμενο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, δηλαδή της χρηματοδότησης Ευρωπαϊκής Ένωσης προς το μεγάλο κεφάλαιο, μαζί με μια σειρά άλλα προαπαιτούμενα τα οποία έχουν βαθύ αντιλαϊκό χαρακτήρα. Και απέναντι στην πολιτική αυτή της Νέας Δημοκρατίας που διευκολύνει τους πληστηριασμούς της πρώτης κατοικίας και έχουμε καθημερινά τέτοια επεισόδια και ευτυχώς υπάρχει δράση του ΠΑΜΕ και των υπόλοιπων ταξικών οργανώσεων που αποτρέπει τέτοιους πληστηριασμούς, τι κάνει τα άλλα κόμματα? Ο ΣΥΡΙΖΑ με την πρόταση την οποία έκανε δεν αμφισβητεί το πλαίσιο το οποίο διαμόρφωσε. Τα φαντς να έχουν τα κόκκινα δάνεια, ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, ιδιώνυμο αδίκημα και επί της ουσίας οι προτάσεις που απευθύνονται στα πλέον ευάλωτα, λέει, στρώματα. Σε αυτά που ζουν στο όριο της εξαθλίωσης ή κάτω από το όριο της εξαθλίωσης. Για τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα, τα οποία δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα, τα οποία δυσκολεύονται εξαιτίας της ακρίβειας αλλά και της αύξησης των επιτοκίων που έχουν πολλαπλασιάσει τη δυσκολία ικανοποίησης
των δόσεων στα στεγαστικά τους δάνεια και τα έχουν αυξήσει αυτές τις δόσεις τελευταίους του μήνας ως 30%, για αυτούς τίποτα. Μόνο για τα πλεονευάλωτα. Και αυτά πώς θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της υπερχρέωσης της τράπεζας, εφόσον εκποιήσουν ό,τι περιουσιακό στοιχείο έχουν, και μετά αν θέλουν γρήγορη εξόφληση του δανείου ένα κούρεμα 50%. Διαφορετικά θα πληρώσουν 100% της αξίας τους σε μακροχρόνιο δανεισμό και με επιτόκιο 2%. Και για τα πιο ευάλωτα θα δίνει το 50% έως το 50% το κράτος. Δηλαδή, οι ίδιοι φορολογούμενοι διαμέσου του κράτους θα χρηματοδοτούν τις τράπεζες και τα φαντς. Γι' αυτό είναι λογικό, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, και τα φαντς και οι τράπεζες να τρεύουν τα χέρια τους. Γιατί τους έχετε διασφαλίσει την κερδοφορία τους. Τους έχετε διασφαλίσει ότι θα εξυπηρετηθούν έτσι τα κόκκινα δάνεια τα οποία κατέχουν. Και ποιος θα τα πληρώσει αυτά? Ο λαός θα τα πληρώσει. Άρα λοιπόν η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι ακριβώς την ίδια κατεύθυνση, στην ίδια λογική με τις πρότασεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Αλλά και άλλα κόμματα, για παράδειγμα, τα οποία τοποθετήθηκαν εδώ σήμερα. Όπως για παράδειγμα η πρόταση του Μέρα 25. Πού βάζει απέναντι στο σχέδιο Ηρακλής. Που το σχέδιο Ηρακλής τι έκανε? Βοήθησε να απαλλαγούν οι τράπεζες από τα κόκκινα δάνεια προς τα δώσανε στα φαντς και μάλιστα με εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου, το οποίο μετατρέπεται σε δημόσιο χρέος. Και σε αυτό το σχέδιο τι μιλάει το Μέρα 25? Αυτό το σχέδιο λέει Οδυσσέας από μυθολογία σε μυθολογία. Που θα κάνει τι? Θα απαλλάξει και αυτό τις τράπεζες από τα κόκκινα δάνεια, πληρώνοντας το κράτος ένα ποσοστό της αξίας των κόκκινων δανείων, άρα πάλι φορολογούμενοι, για να μεταφερθούν αυτά τα δάνεια σε μια κρατική υπηρεσία. Και αυτός που χρωστάει να πληρώσει την κρατική υπηρεσία. Να εξοφλήσει δηλαδή, που θα είναι πάλι δεσμευμένοι, στο αστικό κράτος θα είναι πάλι δεσμευμένοι. Αυτοί οι οποίοι χρωστάνε. Ούτε απαλλαγή ούτε τίποτα από τις ουσίες επί των βαρών. Αυτοί που απαλλάσσονται και με την πρόταση του Μέρα είναι οι τράπεζες επί της ουσίας. Εμείς το λέμε λοιπόν καθαρά, ότι καμία τέτοια πρόταση δεν πρόκειται να λύσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα υπερχρεωμένα λαϊκά στρώματα, αν δεν μπορέσει να έρθει σε ρήξη με τα συγκεκριμένα συμφέροντα και τις αιτίες. Και η πρόταση του ΚΚΕ είναι πάρα πολύ σαφή. Είπαμε πριν για την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, τι προτείνει το ΚΚΕ, αλλά και για τις τράπεζες. Ότι πρέπει να πληρώσουν οι μεγαλομέτωχοι των τραπεζών με γενναίο κούρεμα όχι μόνο των τόκων και των κεφαλαιοποιημένων τόκων, αλλά και του αρχικού κεφαλαίου που χρωστάνε αυτά τα τμήματα. Όπως γίνεται με τους εφοπλιστές, με τους μεγαλοβιομήχανους, με τους μεγαλοεπιχειρηματίες. Και το υπόλοιπο να διευκολυνθούν στην αποπληρωμή τους άτοκα. Το ίδιο λέμε και για να πληρώσει το αστικό κράτος, έτσι, στην επίδοση η οποία έχει δημιουργηθεί στα εισοδήματα από τη φορολογία και από τα ασφαλιστικά. Μόνο έτσι μπορεί να ανακουφιστεί ο λαός μας από την υπερχρέωση, πληρώνοντας αυτοί που ευθύνονται, μεγαλομέτωχοι τραπεζών, αστικό κράτος. Και βεβαίως δεν φτάνουν μόνο αυτά. Χρειάζεται μέσα από την πάλη του λαός να διεκδικήσει την επιστροφή του συνόλου των απολειών που δέχτηκε το εισόδημά του όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ο 13ος, 14ος μισθός στο δημόσιο τομέα, η 13η, 14η σύνταξη, οι συλλογικές συμβάσεις του όριου που ήταν και από τη βάση που καταργήθηκαν το 2012, κατάργηση του ΦΠΑ, κατάργηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης και όχι προσωρινές μειώσεις. Που επί της ουσίας επιβαρύνουν και πάλι το λαό και δεν τον οδηγούν σε ανακούφιση. Γι' αυτό ακριβώς και τελειώνω, κυρία Πρόεδρε. Αν δεν συγκρουστείς με τις αιτίες των προβλημάτων του λαού, και εμείς λέμε ποια είναι η βασική αιτία των προβλημάτων που έχει ο λαός μας, το καπιταλιστικό κέρδος, γιατί αυτό το καπιταλιστικό κέρδος μετατρέπει σε κόστος τα λαϊκά δικαιώματα, τα δικαιώματα της εργατικής τάξης, μετατρέπει σε κόστος την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, ακόμη και την προστασία της ίδιας της ζωής, αυτόματα. Αν δεν ξεμπερδέψεις λοιπόν με αυτό, δεν υπάρχει γιατρία. Αν δεν ξεμπερδέψεις με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που υπηρετεί το καπιταλιστικό κέρδος και μόνο γι' αυτό ενδιαφέρεται, δεν μπορούμε να έχουμε αποτέλεσμα. Αλλά και ταυτόχρονα να ξεμπερδέψουμε και με το ίδιο το αστικό κράτος, το οποίο είναι εχθρικό για το λαό και τα δικαιώματά του, γιατί αποτελεί το θεματοφύλακα των συμφερόντων των επιχειρηματικών ομήλων. Αν δεν βάλουμε αυτούς στο στόχαστρο, τότε καλλιεργούμε αυταπάτες στον κόσμο.
ότι με ορισμένα αποσπασματικά μέτρα που μπορούν να ξεντώνουν κάποιους κρίκους της αλυσίδας που έχει ο λαός, θα μπορέσει να ανακουφιστεί. Όχι. Πρέπει να σπάσουμε τις αλυσίδες, εμείς λέμε. Και τις αλυσίδες τις διαμορφώνουν ακριβώς αυτοί οι τρεις παράγοντες. Κέρδος, πολιτική Ευρωπαϊκή Ένωση, αστικό κράτος. Και με αυτά πρέπει να ξεμπερδέψουμε για να αποκρούσουμε τις αυταπάτες, να αποκρούσουμε την κλιμάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης, να μπορέσει να ανακουφιστεί ο λαός και βεβαίως να ανοίξουμε το δρόμο για συνολικές ρήξεις και ανατροπές. Έτσι λοιπόν εμείς λέμε καθαρά, πλησιάζοντας προς τις εκλογές, ότι δεν πρέπει να έχει καμία εμπιστοσύνη ο λαός και η νεολαία στα κόμματα του Ευρωμονόδρομου, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, αλλά και στα άλλα κόμματα μικρότερα, τα οποία είναι κόμματα μιας χρήσης και ειδικού σκοπού. Όπως έχουμε δει πάρα πολλά τέτοια κόμματα στο παρελθόν και που καταλήξαν αυτά τα κόμματα και ποιον εξυπηρέτησαν, αλλά αντίθετα να ισχυροποιήσει με αποφασιστικό τρόπο το ΚΚΕ για να ισχυροποιηθεί το αντίπαλο δέος στην όποια επόμενη κυβέρνηση. Και αυτός ο ψήφος να είστε σίγουροι ότι θα τους τρομάξει. Γιατί τους τρομάζει όλους αυτούς η δύναμη του λαού, η μετατροπή δηλαδή της λαϊκής οργής σε οργανωμένη πάλι.